Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Για άλλη μία φορά από τα στούντιο του World of God, η εκπομπή μας επί το λόγο Ζωντανή εκπομπή, κάθε τρίτη απόγευμα είμαστε μαζί για να εντυφίσουμε πάνω στο Λόγο του Θεού, για να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου μέσα από το ευλογημένο Λόγο του Θεού και βεβαίως όπως γνωρίζετε πλέον και για να έρθουμε σε μια επικοινωνία καθώς εσείς τα καλείτε στα τηλέφωνα μας, ή θα στέλνετε τα email σα στην ε, διεύθυνσή μα επί το λόγο σου παπάκι έτσι ώστε να μας αποστείλετε τυχόν αιτήματα πρωτοβουλία, τυχόν ε, εμπειρίε ή εκβάσει οι οποίε έκαμε ο Ισού Χριστό μέσα στη ζωή σα και θέλετε να γίνει μαρτυρία και φανέρωση αυτών όχι μόνο για να δοξαστεί βεβαίω το όνομα του κυρίου τα οποία ο Χριστό συνεχίζει και κάνει με στι μέρε μα, γιατί είναι πράγματι αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, πολλά. Μαθαίνουμε πραγματικά πολλά ότι κάνει ο κύριο μα μέσα στι καρδιές των ανθρώπων, μέσα στι ζωέ των ανθρώπων. Αλλά είναι και για να λάβουν και πίστη και δύναμη όσοι ακούνε την εκπομπή μας και παρακολουθούν την εκπομπή μας, έτσι ώστε και εκείνοι με τη σειρά τους να ζητήσουν και να πιστέψουν ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι και γίνεται μισθαποδότηση στους εξητούντες Αυτόν. Γι' αυτό θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για άλλη μία φορά, γιατί επιτρέπει να βρεθούμε σε αυτή την ωραία θέση, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, να δούμε πραγματικά τι ο Λόγος του Θεού εντέλεται προς εμάς τους ανθρώπους, τι είναι η επιθυμία του Κυρίου μας όσον αφορά το περπάτημά μας πάνω σε αυτόν εδώ το, τον κόσμο και σε αυτήν εδώ τη ζωή και εμείς βεβαίω επί το λόγο του Κυρίου, να ακολουθήσουμε αυτό το, το οποίο ο Κύριος εντέλεται μέσα στην προσωπική μας τη ζωή, μέσα στην ε, ε, εκκλησιαστική και πνευματική ζωή, την οποία καλεί όλους εμάς να περπατήσουμε και να γευτούμε από τα αγαθά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, για όλους όσους αγαπάνε τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με αυτό, μια ερώτηση την οποία κάνω προς όλους σας, είναι η ώρα την οποία ο κύριο θέλει να μα ρωτήσει αν τον αγαπάμε. Τον αγαπάτε λοιπόν τον κύριο, τον αγαπάμε τον Ισού Χριστό. Αν τον αγαπάμε, θα φυλάξουμε τι εντολέ του, το λόγο του και θα τον ακολουθήσουμε επί το λόγο του μέσα στι διαδρομέ τι οποίε εκείνο θέλει να μα οδηγήσει για να έρθουν τα αγαθά αποτελέσματα, τα δικά του μέσα στη ζωή μα. Σήμερα λοιπόν έχουμε επιλέξει ένα ωραίο κομμάτι μέσα από το λόγο του Θεού. Όλο ο λόγο του Θεού βεβαίω είναι ωραίο είναι για τη διδασκαλία μας, για την ωφέλειά μας, είναι για να χορτάσει ο άνθρωπος, γιατί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξε, εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Γι' αυτό και όλος ο λόγος είναι ικανός να μας θρέψει, να μας χορτάσει, να μας ζωοποιήσει, να μας αυξήσει την πίστη μας. Βεβαίω επιλέγουμε ένα κομμάτι κάθε φορά, κάθε τρίτη, έτσι ώστε το Πνεύμα του Θεού να μας το δίνει και να μας το αναλύει και να μας το ε, σερβίρει Προ οικοδομή τη ψυχή μα, δόξα στον κύριο. Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, μέσα από το Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο και στο ΖΙΤΑ κεφάλαιο και από τη σελίδα 886 από τι γραφέ του Βάμβα, θα διαβάσουμε το ΖΙΤΑ από την αρχή, ευχαριστούμε τον κύριο, μέχρι το 23. ΖΙΤΑ λοιπόν, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 886. Και, συνέ, και συνάγονται προ αυτόν οι Φαρισαίοι και την έστω γραμματέων, από και οι την άστο των μαθητών αυτού, τρώγοντα άρτου με χείρα με μολυσμένα, του τέστην ανήπτου, εμέμφθησαν αυτόν. Διότι φαρισαί πάντες οι Φαρισαίοι και πάντε οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψωσαν μέχρι το αγκόνο στα χείρα, δεν τρώγωσαν, κρατώντα την παράδοση των πρεσβυτέρων. Και επιστρέψαντε από τη αγορά, αν δεν υφθώσει, δεν τρώγωσαν. Είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβαν αφιλάτωση πλήματα ποτηρίων και ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Έπειτα ερώτησαν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματεί, διότι οι μαθητέ σου, γιατί οι μαθητέ σου δεν περιπατούσαν κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χείρασα ανήπτου τρόγου των άρτων. Ο Δε αποκριθή είπε προ αυτού, ότι καλώ επροφήτευσε ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ω είναι γεγραμμένο ούτω ο λαό, για τον χιλέον με τη Μάη, δε καρδία αυτών, μακράν απέχει από μου. Ισμάτι δε με σέβονται διδάσκοντε διδασκαλία εντάλματα ανθρώπων. Διότι αφήσατε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Μπλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια ταύτα πολλά κάνετε. Και έλεγε προ αυτού: Καλώ αθετείτε την εντολή του Θεού για να την παράδοσή σα. Διότι ο Μωυσής είπε: Τίμα τον πατέρα σου και το, τη μητέρα σου. Και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντο να θανατώνεται. Συς όμως λέγεται αν άνθρωπος υπή προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα κορβάν του τέστη δώρων, είναι ότι ήθελες ωφεληθεί εξαιμού μου αρκεί και δεν αφήνεται πλέον αυτόν να κάνει ουδένει στον πατέρα αυτού ή στη μητέρα αυτού, ακυρώνοντες το λόγο του Θεού, χάρη της παράδοσεώς σας, την οποίαν παραδόκατε και κάνατε παρόμοια ταύτα πολλά. Και προσκαλέσας πάντα τον όχλο, έλεγε προς αυτούς, ακούετε με πάντες και νοείτε. Δεν είναι ουδέν εισερχόμενο έξονθεν του ανθρώπου εις αυτόν το οποίον δύναται να μολύνει αυτόν. Αλλά τα εξερχόμενα από αυτού εκείνε είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο. Ο έχων ότα, διανακούει ας ακούει. Και ότι ένισε η θεή από του όχλου ηρώταν αυτόν η μαθητέ αυτού περί της παραβολής και λέγει προς αυτούς ούτω κι εσείς ασύνετοι είστε. Δεν καταλαβαίνετε ότι Πάντο έξωθεν εισερχόμενον στον άνθρωπο δεν δύναται να μολύνει αυτόν, διότι δεν εισέρχεται στην καρδία αυτού, αλλά στην κοιλία, και εξέρχεται εις τον αφεδρό να καθαρίζουν πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε ότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου εκείνο μολύνει τον άνθρωπο, διότι έσοθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μυχίε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξία πονηρία, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρό, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσε τον άνθρωπο ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού. Είναι απλός ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού κατανοητός. Ο Κύριος μας δεν έκανε διδασκαλία η οποία ήταν περιπλεκόμενη έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να αντιληφθούν τι είναι αυτό το οποίο τους έλεγε. Όχι. Ο Λόγος του Θεού αγαπητοί μας φίλοι και φίλες είναι απλός και έτσι πρέπει να τον δεχτούμε. Και σήμερα να δεχτούμε το Λόγο του Θεού απλά. Και αυτό το οποίο σήμερα ο Λόγος του Θεού μας εστιάζει είναι η καρδιά του ανθρώπου αγαπητοί μας φίλοι. Η καρδιά του ανθρώπου Εκ της οποίας θα μας πει στις παροιμίες του Σολομόντο στο ΔΕΛΤΑ κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο ότι με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου διότι εκ προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Όλες οι εκβάσεις της ζωής αγαπητέ μου φίλε και φίλοι προέρχονται μέσα από την καρδιά σου. Προέρχονται μέσα από αυτό το οποίο φιλοξενεί ο άνθρωπο, μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό και αγαπητοί μου φίλοι και φίλε, πρέπει να γνωρίσουμε πραγματικά και αληθινά ότι το πεδίο τη μάχη για τον κύριο μα, τον Ιησού Χριστό, δεν είναι η διάνοια του ανθρώπου, αλλά είναι η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο κύριο έρχεται και λέει: Ιε μου, δώσ' μου την καρδία σου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ιε μου, φύλαξε την καρδία σου με τα πάσης φυλάξεις φύλαξε την καρδία σου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος αυτός, ότι ο αγώνας αυτός, η προσπάθεια αυτή, η μέρημνα αυτή αν θέλετε, του να φυλάξω την καρδιά μου, γνωρίζει ότι ο Θεός ότι είναι δύσκολος, ότι η προσπάθεια αυτή θέλει κόπο, εδώ είναι η στενή και η τεθλιμένη οδό, έτσι μας παρουμιάζει ο Κύριος τον αγώνα σου και την προσπάθειά σου την οποία πρέπει να κάνεις με ένα στόχο, ένα στόχο. Να διατηρήσεις την καρδιά σου αγνή και καθαρή. Γι' αυτό φύλαξε την με τα πάνσης φυλάξεως. Βεβαίως οι άνθρωποι μη γνωρίζοντας και μη εννοώντας τελικά ότι τελικά το κέντρο είναι η καρδιά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι γίνεται αφού δεν μπορεί να πιάσει αυτά τα, τα στάνταρς τα οποία έχει δώσει ο Θεός ως αναφορά για να πλησιάσει ο άνθρωπος, αρχίζει και ξεκυκλίνει. Αρχίζει και βάζει δικά του μέτρα, δικά του σταθμά, δικά του ζύγια. Αρχίζει και, και, και πλέον αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όχι έτσι όπως εντέλεται ο Λόγος του Θεού, αλλά κατά τη δικιά του νόηση, κατά τη δικιά του επιδημία, κατά την Δικιά του καρδία. Και δεν κοιτάει να ευθυγραμμίσει το λόγο του Θεού, ευχαριστούμε τον, την καρδιά του, συγγνώμη, με το λόγο του Θεού, αλλά να φέρει το λόγο του Θεού στα μέτρα τα οποία, και τα σταθμά τα οποία χωράει η καρδιά του ανθρώπου. Το κύριο μα αυτό, ευχαριστούμε τον κύριο, θα έρθει να το φανερώσει, θα έρθει να το δείξει προς αποφυγή όλων αυτών οι οποίοι τελικά θέλουν όχι να περπατήσουν κατά την καρδία τους όχι να περπατήσουν γαργαλιζόμενοι την ακοή κατά τις επιθυμίες των καρδιών τους όχι, αλλά κατά να, να δείξει ποιος είναι, ποια είναι η αγαθή οδό να δείξει ποια είναι η ευθεία οδό και να καυτηριάσει, αν μου επιτρέπετε όλους εκείνους οι οποίοι τελικά θα διαστραβώσουν την οδό, θα σε κλείνουν από την αγαθή και ευθεία οδό και θα επιμεληθούν σε μέτρα και σταθμά τα οποία τελικά είναι κατά την καρδία τους. Έτσι λοιπόν όταν θα έρθουν και έρχονται κοντά του οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και βλέπουν ότι οι μαθητές τους δεν κρατάνε όλες αυτές τις παραδόσεις τις ανθρώπινες, όλα αυτά τα μέτρα τα ανθρώπινα, όλα αυτά που προσθέσανε πάνω σε αυτά τα οποία ο Θεός εντέλετο και δεν τα κρατάγανε οι μαθητέ σου, είχαν και απορία. Λέει, γιατί δεν τα κρατάνε οι μαθητέ σου. Το πλησιάζουν λοιπόν και γιατί λέει, δεν, δεν ύπτουν τα σχήρα του. Γιατί δεν κάνουν κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων. Γιατί δεν κάνουν σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε μάθει, με αυτά τα οποία μα εντέλονται. Ποιο όμω, ο Θεό ή ο άνθρωπο. Και αυτό είναι αγαπητέ μου φίλε και φίλοι που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ καλά σήμερα. Σε τι καλείσαι να περπατήσει αυτό που εντέλεται άνθρωπο ο οποίος εφαρμο... προσπαθεί να φέρει το Λόγο του, Θε... του Θεού στα μέτρα τα δικά του ή περπατάς και εντέλεσε, ευχαριστούμε τον Κύριο, την αληθινή διδασκαλία, περπατάς τον Λόγο του Θεού, αναγνωρίζοντας βεβαίως πολλές φορές όλοι μας ότι είμαστε αδύναμοι να εκτελέσουμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού, αλλά... Ζητάμε το έλεος και τη χάρη από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος μας εδώ, τους ανθρώπους αυτούς θα τους ξεμπροστιάσει. Θα τους δείξει ότι όλα αυτά τα οποία τώρα λένε είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, δεδομένου ότι η επιθυμία να εκτελέσουν τις παραδόσεις και τα εντάλματα των ανθρώπων δεν είναι τίποτα άλλο από το να παραβαίνουν το Λόγο του Θεού και να εκτελούν εντάλματα και διδασκαλίες ανθρώπινες οι οποίες βεβαίως όχι μόνο δεν ωφελούν τον άνθρωπο αλλά και εν τέλει θα τον παρεκκλίνουν από την ευθεία οδό και θα του δώσουν μια κατεύθυνση λαθασμένη μια εντύπωση η οποία θα είναι ψεύτικη για να βρεθεί τελικά ο άνθρωπος έξω από το θέλημα του Θεού. Ε. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού να κρατήσουμε το θέλημα του Θεού ολόκληρο. Σας παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού να βρεθούμε ενώπιον εκείνου άμμομοι, ευλογημένοι και να παραδεχτούμε ότι πράγματι, Κύριε, πολλά από αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Σου αδυνατούμε γιατί είμαστε άνθρωποι, αλλά βοήθησέ μας να φτάσουμε στο μέτρο της πληρότητας του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε όλο το λογιαγραμμένο Λόγο και να περπατήσουμε σε όλη την αλήθεια και να γίνουν εκτίμα μας όλα τα εδάφια του Λόγου του Θεού. Και ο Κύριος θα συγκατανεύει σε αυτή την παράκληση, την ηκεσία, σε αυτό το θέλω, σε αυτή την, την, την επιθυμία, την οποία ο άνθρωπος θα εκφράσει, καθαρά καρδίας ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί τελικά όταν ο άνθρωπος αρχίζει και δολώνει το Λόγο του Θεού όταν ο άνθρωπος αρχίζει και προσθέτει η αφαιρία από το Λόγο του Θεού τότε μέσα από την καρδιά του αναφύουνε ζυζάνια αναφύουνε καρποί οι οποίοι δεν τον βοηθάνε τον άνθρωπο να σταθεί στο θέλημα του Θεού και έτσι μη φυλάζοντα την καρδιά του άνθρωπος οι εκβάσει της ζωή του δεν είναι μέσα από το αγαθό αποτέλεσμα και την αγαθή διαδρομή την οποία ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, έχει προετοιμάσει σε όλους εμάς, αλλά σε μια οδό την οποία θα έρθουν σε αδιεξόδους, σε μια οδό η οποία μπορεί να έχει ταλαιπωρία, μπορεί να έχει κόπο, μπορεί να έχει μόχθο, χωρίς όμως εν τέλει αυτή την πληροφορία της πίστεως ότι εγώ είμαι αυτό ο οποίος άνοιξε την οδό, δόξα στον Κύριο. Και ο άνθρωπος να απομακρυνθεί και ο άνθρωπος αντί να αφήσει το πνεύμα του Θεού, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να οικοδομήσει τη συνέχεια του, έρχεται ο Κύριός μας μόνο και μόνο για να διορθώνει και να επιστρέφει και να τακτοποιεί όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπο κάνει έχοντα απομακρυνθεί πλέον από το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεό βεβαίω θέλει πάντες οι άνθρωποι να σωθώσει και να έρθουν στην επίγνωση τη αλήθεια. Ευχαριστούμε τον κύριο. Όπω ξεκινήσαμε λοιπόν, αναγνωρίζοντα ότι ο λόγο του Θεού είναι η αλήθεια, όπω ξεκινήσαμε λοιπόν, αναγνωρίζοντα ότι το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού είναι η μόνη αλήθεια, όπω περπατήσαμε πάνω στην ορθοτόμηση του λόγου του Θεού και πάνω στα Εδάφια τα οποία μας έκαναν νικητές στην πνευματική ζωή, έτσι να συνεχίσουμε. Και να μην αφήσουμε την καρδιά μας να μας παραπλανήσει σε ακούσματα, σε μηνύματα και σε διδασκαλίες, οι οποίες είναι μια ξένη σπορά, μια σπορά η οποία δεν είναι μέσα από το αγαθό λόγο του Θεού, αλλά είναι κατά την καρδία Ανθρώπων και εντάλματα, και διδασκαλίε και παραδόσει ανθρώπινε, ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Α προσέξουμε λοιπόν, α προσέξουμε με τα πάση προσοχή και α φυλάξουμε με τα πάση φυλάξεω την καρδιά μα. Διότι αν την καρδιά μα την αφήσουμε έκχυλη μέσα στι επιθυμίε τη, μέσα σε αυτά τα ακούσματα τα οποία δεν διηλίζονται από το Λόγο του Θεού για να μείνουν τα αληθινά, τα γνήσια, ευχαριστούμε τον Κύριο, τα πολύτιμα, τότε και αυτή αναφύει έναν καρπό ο οποίος δεν είναι αγαθός και βεβαίως μέσα από την καρδιά του ανθρώπου εξέρχονται πλέον αυτοί οι καρποί οι οποίοι δεν είναι αγαθοί καρποί του Πνεύματος του Θεού αλλά είναι αυτό που η καρδιά του ανθρώπου γεννάει και επειδή η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και βαθιά σφόδρα, Φο, σφόδρα, βαθαία είναι η καρδιά του ανθρώπου, αρχίζει και βγαίνουν καρποί οι οποίοι δεν οικοδομούν. Δεν οικοδομούν τον εσωτερικό άνθρωπο, δεν οικοδομούν το οικογενειακό περιβάλλον, δεν, οικο, δεν, δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό περιβάλλον. Και τελικά είναι ο άνθρωπο αυτός ο οποίο ο ίδιος εκ των καρπών αυτών δεν μπορεί πλέον να καρποφορεί εις Θεό και να πλουτίζει εις Θεό δόξα στο, στο όνομα του κυρίου. Διότι ο άνθρωπο ο οποίο δεν θα φυλάξει την καρδιά του θα έρθουν τα αποτελέσματα τα οποία μας αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού. Μέσα από την καρδιά του ανθρώπου θα αρχίσουν να βγαίνουν οι μολυσμοί, ε. Μέσα από την καρδιά του ανθρώπου θα έρχονται να εξέρχονται οι διαλογισμοί, όχι οι καλοί, οι κακοί. Γιατί, γιατί δεν φύλαξες την καρδιά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έμεινε δηλαδή πάνω στο γεγραμένο λόγο. Δεν τοποθέτησες την καρδιά σου πάνω στα εδάφια τα οποία δεν χωράνε με ειλικρίνεια και με ε, σοβαρότητα, έτσι ώστε ο Θεός να έρθει να στα αποκαλύψει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα από την καρδιά λοιπόν εξέρχονται οι διαλογισμοί κακοί, οι μοιχείες βέβαια, οι σαρκικές επιθυμίες πλέον. Αυτά θα αναφύουνε, θα ζει, θα αρχίζει, θα θέλει η καρδιά να ζει η σάρκα, να μην ζει το πνεύμα. Γι' αυτό και θα βγαίνει από μέσα η μοιχεία, θα βέρνει η πορνεία, η φόνη. Δεν θα υπάρχει αγάπη. Και ο άνθρωπος, ο πνευματικός, θα συρρυκνώνεται. Θα συρρυκνώνεται, θα συρρυκνώνεται μέχρι που θα χαθεί στο τέλος. Όταν μέσα από τους φόνους θα έρθουν οι κλοπαίοι, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τελικά είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αναφύονται μέσα από την καρδιά του ανθρώπου αν ο άνθρωπο δεν αφήσει τη μάχηρα του Πνεύματος του Θεού να κατακόψει, αν δεν αφήσει ο άνθρωπος τη φωτιά του Πνεύματος του Θεού να κατακάψει, αν δεν αφήσει τη σφύρα, τη συντρίπτουσα, το βράχο να, να κατεδαφίσει, που είναι ο λόγος του Θεού, τότε θα αναφύγουν όλα αυτά αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ε. Θα βλαστάνει η καρδιά όπω βλαστάνει, η, καρδία, όπως βλαστάνει η, 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 η γη η οποία δεν περιποιείται. Έχετε δει τη γη που δεν περιποιείται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχουν χωράφια τα οποία ε, σπαρθήκανε, ε, πέρασαν ε, οι, οι μηχανέ, τα σκάψανε, τα σπήρανε, ε, και ήταν καρποφόρα. Η ίδια η γη. Εάν δεν δουλευτεί, εάν δεν φυλαχτεί, εάν δεν ποτιστεί, η ίδια η γη. Αυτή που μέχρι χθε έβγαζε καρπό, ωραίο, πλούσιο, δυναμωτικό, η ίδια γη θα βγάλει αγκάθια, θα βγάλει τριβόλια, θα βγάλει χόρτα, χόρτα τα οποία δεν είναι προς ε, βρώση. θα γίνει άσχημο. Ευχαριστούμε τον Θεό, ναι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτή είναι η εντολή την οποία το Πνεύμα του Θεού μας δίνει. Φύλαξε την καρδιά σου. Αγαπητοί μας φίλοι, να φυλάξουμε τις καρδιές μας, είναι τελευταίες μέρες να τις παραδώσουμε στα χέρια του Κυρίου που αυτός γνωρίζει και ξέρει πώς θα τον τελειοποιήσει τον άνθρωπο, πώς θα τον διαμορφώσει μέσα, στον, μέσα του, στον εσωτερικό του άνθρωπο, αυτό το οποίο θα το βλέπει ο Θεός και θα χαίρεται. να αφήσουμε τις καρδιές μας και να μην σκληραίνουν οι καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να τις αφήνουμε στα χέρια του Κυρίου μαλακές. Γη η οποία θα είναι αγαθή και καλή, η οποία θα αναφύει καρπό καλό και ο καρπός αυτός θα μένει εις δόξα Θεού Πατρός αλλά και εις ευλογία και παρουσία Θεού μέσα στη ζωή σου δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Κύριο και βέβαια ο, ο Ιωάννης ο μαθητής του Κυρίου μας, ο οποίος εννοεί και αντιλαμβάνεται πλέον τα βάθη, το βάθος του πλούτου της δόξης του Θεού, έρχεται να μας πει για αυτή την καρδιά, ε. έρχεται να μας ενημερώσει για την καρδιά μας Έρχεται να μας συστήσει γιατί πρέπει να φυλάμε την καρδιά μας και τι γίνεται όταν η καρδιά μας είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Ε. Θα έρθει λοιπόν ο Ιωάννης, ο μαθητής αυτός του Κυρίου, ο οποίος τον αγάπησε πολύ ο Κύριος, αλλά και ο Ιωάννης τον αγάπησε εξίσου πολύ και αυτή η σχέση έγινε δυνατή, μόνιμη, συνδεδεμένη με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Αποκαλύφθηκε στον Ιωάννη, αλλά και σήμερα σε εμάς ότι η καρδιά του, ανθ... για την καρδιά του ανθρώπου ε, και τούτο λέει γνωρίζουμε ότι είμαι θα εκ και θέλουμε πληροφορήσει τα σκαρδία ημών έμπροσθεν αυτού διότι αν μας κατακρίνει η καρδιά βέβαια ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδιά ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδιά, η καρδιά ημών δεν μας κατακρίνει όταν δηλαδή πλέον μέσα από αυτή την καρδιά βγαίνουνε η αγαφή, τα αγαθά, οι καρποί η οποία πραγματικά έχει προετοιμάσει το πνεύμα του Θεού, το Άγιο, για να βλαστήσουνε και να καρποφορήσουνε, όταν η καρδιά μα λοιπόν δεν μα κατακρίνει, ευχαριστούμε τον κύριο, έχουμε λέει παρησία προ τον Θεό. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μα αδελφοί και φίλοι, αξίζει τον κόπο νυχθημερών, θα έλεγα. Να εργαζόμαστε με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας, κατ' επέκταση την καρδιά μας, γιατί εκ προέρχονται όλες οι εκβάσεις στη ζωή. Να, 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 να τη δουλεύουμε, να μην την αφήνουμε να μένει αδρανή. Να μην την αφήνουμε να μένει ακαρποφόρητη, αλλά να εργαζόμαστε με κόπο και μόχθο. Όμως ο αγώνας του χριστιανού έχει αγαθά αποτελέσματα. Η καρδιά μας δεν θα μας κατακρίνει, αλλά και ότι βεβαίω ο Θεό είναι μεγαλύτερο από την καρδιά μα, αλλά αν η καρδιά ημών δεν μα κατακρίνει, τότε λέει ο λόγο του Θεού κάτι το οποίο είναι θαυμαστό και θέλω να το πάρει σήμερα γιατί είναι δικό μα. Είναι από το πνεύμα το άγιο για σένα σήμερα. Φύλαξε την καρδιά σου καθαρή. Γιατί, γιατί λέει ο λόγο του Θεού, τότε θα έχουμε παρησία προ τον Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίο έχει παρησία προ τον Θεό, ό,τι αν ζητεί, λαμβάνει. Βλέπετε πόσο μεγάλο αγώνα και κόπο χρειάζεται ο άνθρωπο του Θεού, αλλά έχει αγαθά αποτελέσματα. Κρατά την καρδιά σου καθαρή. Έχει παρησία προ τον Θεό. Τον πλησιάζει και ό,τι αν ζητήσει, λαμβάνει. Κατά το θέλημα αυτού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Λαμβάνουμε παρά αυτού, διότι φυλάτουμε τι εντολέ του. Αυτό είναι ο αγώνα μα. Αυτή είναι η προσπάθειά μα. Να μείνουν οι εντολέ του κυρίου ζωντανέ μέσα στην καρδιά μα καρδιά μας να είναι καθαρή και να έχουμε παρησία για να εισέλθουμε μέσα στην παρουσία του Θεού και να ζητήσουμε ό,τι και αν ζητήσουμε στο θέλημα του Θεού, να το λάμβουμε εις δόξαν Θεού Πατρός αλλά και προς μαρτυρία ολωνών μας, ότι ο Κύριος βλέπει τον αγώνα σου, βλέπει την προσπάθειά του, την προσπάθειά σου και αναπαύεται σε μια αχαθή, καλή, καρποφόρα, μια καρδιά που αναβλύζει Χριστό, που ευωδιάζει Χριστό. Θέλει να είναι δικιά σου η καρδιά έτσι. Μείνε στι εντολέ του κυρίου. Μην τι αλλάξει, μην τι παραποιήσει. Μην προσθέσει και μην αφαιρέσει πάνω στο γεγραμμένο λόγο. Μην κρατήσει παραδόσει ανθρώπινε. Εντάλματα και διατάγματα ανθρώπινα. Που έρχονται να σου πούνε δεν πειράζει. Κάνε και αυτό. Δεν πειράζει. Δεν βλέπει ο Θεό. Αγάπη είναι ο Θεό, μια αγαπολογία γύρω από το, από το πρόσωπο του κυρίου. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Κύριος μας αγάπησε, τόσο πολύ μας αγάπησε ο Χριστός. Ο Θεός ώστε έδωσε τον Υιόν του μονογενή. Να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν. Και να έχει ζωή αιώνια, δηλαδή να πιστεύει πού, στο λόγο Του. Και ο λόγος Του είναι αλήθεια. Και ο λόγος Του έχει κατευθύνσει. Και ο λόγος Του έχει διαδρομές. Και ο λόγος Του έχει καρπό όταν ο άνθρωπος στέκεται στις εντολές αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο άνθρωπος που δεν στέκεται στις εντολές αυτού δεν έχει καρπό. Και μα λέει ο λόγο: Από τον καρπό θα γνωρίσετε αν ένα άνθρωπο πραγματικά είναι του Θεού. Από τον καρπό του. Ευχαριστούμε τον κύριο γιατί έχουμε μια επιθυμία μέσα στην καρδιά μα και καλό είναι να την κρατήσουμε μέχρι το τέλο, φίλοι μου και φίλε μου. Ποια είναι αυτή, να εκτελέσουμε τι εντολές του κυρίου ακριβώ όπω μα παραδόθηκαν από του Αγίου Ανθρώπου του Θεού. Όπω διδεχτήκαμε από του ανθρώπους, τους, του, τους πεφωτισμένους από το Πνεύμα το Άγιο και από τις διακονίες του Πνεύματος του Αγίου, ευχαριστούμε τον Θεό, τις οποίες ο Χριστός μας έδωσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι λοιπόν, όταν φυλάττουμε τις εντολές αυτού, πράττουμε τα αρεστά ανώπιον αυτού και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύουμε στο όνομα του Ιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε αλλήλου καθώς έδωσε εντολή σε εμά. Αυτή είναι η εντολή και οι εντολές του Κυρίου δεν είναι βαριές. Αγάπησε κύριο τον Θεό σου, δηλαδή το λόγο του Θεού, εξ τη καρδία σου, τη διανία σου. Πίστεψε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει, σε αγιάζει, σε λευκαίνει, καθιστά την καρδιά σου καθαρή ενώπιον αυτού και αγάπησε τον αδελφό σου, αγάπησε τον πλησίον σου. Πράξε έργα αξία μετανία. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και θα δει ότι η καρδιά αυτή θα μένει πάντοτε καθαρή ενώπιον του κυρίου αλλά και αν κάποια στιγμή η καρδιά μας μπορεί να έρθει να μας κατακρίνει από τα κρύβια αμαρτήματα τα οποία πράττουμε καμιά φορά και μπαίνουν και εμπόδιο. Και αυτά ο Κύριος όταν έχει ειλικρινή και ευθεία καρδιά έρχεται να τα παραμερίσει, έρχεται να τα σβήσει με το, το αίμα του Ιησού, Ιησού Χριστού και να σε καταστήσει άνθρωπο άγιο, ευλογημένο και καθαρό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Είναι έσχατος καιρός και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και πρώτος εγώ βεβαίω αλλά και όλοι μας ότι πρέπει να αγιαστούμε, να καθαριστούμε, να ετοιμαστούμε, διότι τα πάντα μαρτυρούν γύρω μας την ερχομένη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και ένα θέλουμε και επιθυμούμε και είναι η επιθυμία μας να βρεθούμε άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη εμείς και οι οικογένειές μας στην παρουσία του Θεού για να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να μας βοηθήσει πραγματικά να δούμε όλο το θέλημα του Θεού και να το εκτελέσουμε και να γίνουμε στο τέλος νικητές, γιατί αυτός εξήλθε νικών για να νικήσει, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.